Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος 55χρονου Ηρακλειώτη, ο οποίος εξαφανίστηκε ανήμερα των Χριστουγέννων από νυχτερινό κέντρο για να βρεθεί τελικά νεκρός το πρωί μέσα σε φρεάτιο. Τα βάλα και εγώ με τον εαυτό μου, γιατί εμείς δεν τον γνώριζα εγώ τον χώρο αυτόν, ότι υπήρχε χώρος πίσω. Αλλιώς θα ήταν από τους πρώτους που ψάχναμε. Θα ψάχναμε. Ψάχναμε μπροστά. Οι αγωνιώδεις αναζητήσεις φίλων και συναδέλφων του, που τον έχασαν κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια τους, κατέληξαν σε τραγωδία, όταν τα σωστικά συνεργεία αποφάσισαν να ερευνήσουν ξανά τον περίβολο του καταστήματος. Το πτώμα του εντοπίστηκε σε βάθος 10 μέτρων σε φρεάτιο, το οποίο όμως βρέθηκε με το καπάκι κλειστό, όπως μαρτυρούν και οι εθελοντές που συμμετείχαν στις έρευνες. Όσο ψάχναμε το χάμε, πήγε το μυαλό μου εκεί και άνοιξε το φρεάτιο και με το που έκανε έτσι. Βρήκα το θύμα μέσα. Τα ίχνη του Αντώνη Κατμά, ο οποίος εργαζόταν σε εταιρεία ενοικίασης οχημάτων, χάθηκαν κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες τη νύχτα των Χριστουγέννων. Μέχρι τα ξημερώματα διασκέδαζε με ιδιαίτερο κέφι μαζί με συναδέλφους του σε γλέντι βάπτισης που είχε διοργανώσει ο εργοδότης του. Περίπου στις 6 το πρωί φαίνεται ότι βγήκε στην αυλή, αφήνοντας όμως το τσαντάκι του στη θέση που καθόταν. Στις 8 το πρωί, ανήσυχοι οι συναδελφοί του άρχισαν να τον αναζητούν, καθώς δεν εμφανίστηκε στο λιμάνι για να παραδώσει κάποιο όχημα και κατάλαβαν ότι κάτι είχε συμβεί, αφού το αυτοκίνητό του βρέθηκε στο χώρο στάθμευσης του νυχτερινού κέντρου. Όχι, δεν το καταλάβαμε από τα πράγματα του. Το πρωί, του ξημερώματα, το καταλάβαμε σαν εταιρεία, γιατί είχαμε αυτοκίνητο να δώσουμε 7 η ώρα το πρωί. Είχαμε κράτηση, την οποία θα την έδινε αυτός. Και δεν πήγε στην κράτηση, τον αναζητήσαμε στο τηλέφωνο, δεν απάντησε, πήγαμε σπίτι του, από εδώ από εκεί, ξαφανίστηκε άφαντος. Οι ίδιοι ακολούθησαν τη διαδρομή τόσο προς τις Αρχάνες όσο και το Ηράκλειο, θεωρώντας πιθανό να έφυγε με τα πόδια, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Νομίζαμε ότι έφυγε αυτός και πήγε με τα πόδια προς τα κάτω και το ψάχναμε από το κέντρο και μετά. Ερευνήσαμε τον προσινό χώρο και μετά ψάχναμε όλο το δρόμο μέχρι κάτω τις πατσίδες. Χθες το βράδυ οι έρευνες εστιάστηκαν στα πρανές του δρόμου δεξιά και αριστερά. Μήπως τον χτύπησε κάποιο αμάξι και έπεσε από κάτω. Από το απόγευμα του Σαββάτου, στις έρευνες μετήχαν και κλιμάκια της ΕΜΑΚ, που επανήλθαν το πρωί στον περίβολο του νυχτερινού κέντρου με σκύλο ανιχνευτή. Στην αρχή ερευνήθηκε ο χώρος γύρω από το σημείο που υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε εξαφανιστεί και λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε ένα φρεάτιο πεσμένος. Σε κακή κατάσταση. Πεθαμένος είναι στη λίμνη αίματος. Δεν χρειάζεται παραπάνω να πούμε. Στο σημείο κλήθηκε η ιατροδικαστής που πραγματοποίησε αυτοψία στο βάθος του φρεατίου, στο σημείο που είχε καταλήξει το σώμα του θύματος. Λίγο αργότερα, άνδρες της ΕΜΑΚ ανέσυραν τη σωρό του 55χρονου που μεταφέρθηκε στο Παγνί για νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Στο μεταξύ, οι αστυνομικές αρχές ερευνούν με προσοχή όλα τα δεδομένα που υπάρχουν, καθώς σε κάθε περίπτωση παραμένει μυστήριο το πώς το καπάκι του φρεατίου βρέθηκε κλειστό. Πώς και γιατί βρέθηκε εκεί μέσα? Είναι περίεργες οι συνθήκες οι οποίες και ο τρόπος και το μέρος όλα αυτά είναι περίεργα όντως. Δεν μπορεί να, η λογική να βγάλει κάποιο λογικό συμπέρασμα, αλλά δεν μπορούμε και να μιλήσουμε και να πούμε αν πρόκειται για φόνο ή αν πρόκειται για ατύχημα. Αυτά θα τα πούνε οι αρχές.